Από πάνω είναι σαν τηγάνι. Από κάτω σαν βαμβάκι. Και από πίσω σαν ψελίδι. Τι είναι? Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα ρήμα πόλη. Το θυμόμαστε από τη δική μας ηλικία. Φυσικά τα αγαπημένα μας χελιδόνια. Οι προάγγελοι της Άνοιξης που ήδη τα πρώτα χελιδόνια φτάνουν στη χώρα μας ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου. Και δεν ξέρω αν ένα χελιδόνι φέρει την Άνοιξη. Ναι. Αλλά αυτά τα πέντε τα χελιδόνια νομίζω που είναι στην Ελλάδα έφεραν. Όχι ένα είδος, γιατί περισσότεροι δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη χελιδονιών και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Εδώ πέρα λοιπόν, Αλεξία, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε πέντε διαφορετικά είδη χελιδονιών. Το μυλτοχελίδωνο, το σπιτοχελίδωνο, το σταυλοχελίδωνο και το οχθοχελίδωνο. Και το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι ότι παγκοσμίως έχουμε περίπου στα 90 είδη χελιδονιών. Αυτό δεν το ξέραμε. Τι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας το χελιδόνι, που χελιδόνι είναι από πάνω σαν τηγάνι και από, μαύρο, από κάτω σαν βαμβάκι. Δεν ξέραμε για τα άλλα είδη. Βεβαίως, είναι ένα κοινό είδος πάρα πολύ αγαπητό και επειδή μιλούσαμε πριν για προβλήματα εξαφάνισης με τις μέλισσες, αντίστοιχο πρόβλημα διαπιστώνεται και με τα χελιδόνια δυστυχώς. Υπάρχουν τάσεις, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πληθυσμοί τους ολοένα και μειώνονται. Και αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν υπάρχουν δεδομένα από μεγάλες χρονοσειρές που να μας το δείχνουν αυτόν. Βλέπουμε όμως ότι εξαφανίζονται και μέσα στα αστικά κέντρα, που παλαιότερα είχαμε πολύ μεγαλύτερες παρουσίες, αλλά και στα χωριά. Παντού βλέπαμε χελιδόνια και φωλιές. Για να δούμε όμως τώρα, ποιοι είναι οι λόγοι που εξαφανίζονται από τα αστικά κέντρα και από τα χωριά. Τα αγαπημένα μας χελιδονάκια. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Λατσούτη, ο οποίος είναι δασολόγος, περιβαλλοντολόγος στην Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι γίνεται με τα χελιδονάκια που τα περιμένουμε πώς και πώς να φέρουν την άνοιξη? Γιατί μειώνει το πληθυσμό τους εδώ στην Ελλάδα? Είναι δύσκολο να πει κάποιος για ένα πουλί που είναι κοινό από τη μια και πολύ διαδεδομένο, και ένα πουλί που επίσης δεν μένει σε μια περιοχή. Τα χελιδόνια διανύουν τεράστιες αποστάσεις, χρειάζονται πολλούς διαφορετικούς τόπους στον ετήσιο κύκλο τους και εμπόδια συναντούν μάλλον παντού. Και εδώ πέρα που έρχονται, μια και είναι αφρικάνικα πουλιά που έρχονται στην Ευρώπη και όχι ευρωπαϊκά πουλιά που ξεχειμονιάζουν στην Αφρική, όπως έχουμε ίσως στο μυαλό μας, είναι πουλιά που εκμεταλλεύτηκαν την υποχώρηση των παγετώνων και επεκτάθηκαν και προς την Ευρώπη. Κύριε Λατσούτη, υπάρχουν πολλά... όμως και, γιατί είδαμε τα πέντε είδη μας έδειξε η ευτυχία, τα πέντε είδη των χελιδονιών στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποια χελιδόνια που μένουν καθόλου τη διάρκεια του έτους στην χώρα μας? Ναι, το ένα από αυτά ειδικά, το βραχοχελίδωνο, μπορούμε να το δούμε και το καταχείμωνο στη νότια και τη δυτική Ελλάδα ειδικότερα. Και λιγότερο κάποια σταυλοχελίδωνα, κάποιους ήπιους χειμώνες, μπορούμε και αυτά να τα δούμε στην Νότια Ελλάδα. Ελάχιστα βέβαια από τον πληθυσμό των μεγάλων, λίγα μπορούμε να δούμε και στην Ελλάδα και το χειμώνα, μια και ο χειμώνας μας είναι πολύ πιο ήπιος σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά σημεία. Άρα εξηγείται από αυτό, λόγω του ότι έχουμε ήπιο χειμώνα, βρίσκουν τις κατάλληλες κλιματικές συνθήκες και έτσι μένουν. Θέλετε λίγο να μας περιγράψετε ένα ταξίδι, πόσο μπορεί να κρατήσει? Έστω ότι κάποια χελιδόνια, κάποια σμήνη έρχονται από την Αφρική στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Πόσα χιλιόμετρα θα διανύσουν, πού θα βρουν φαγητό, πού θα κάνουν στάση? Το ταξίδι τους είναι πολύ μεγάλο, είναι χιλιάδων χιλιόμετρων, εξαρτάται πού θα φτάσουν. Τα οχθοχελίδωνα φτάνουν για παράδειγμα μέχρι και στη Σιβηρία. Οπότε εξαρτάται από το που έχουν φτάσει στην Αφρική. Το ταξίδι σίγουρα είναι πολλές χιλιάδες χιλιόμετρων η απόσταση που πρέπει να διανύσουν. Συνήθως αυτό το κάνουν σταδιακά, παρόλο που είναι αερόβια πουλιά και μπορούν να πετούν συνεχώς ουσιαστικά, αν και είναι ημερόβια σε σχέση με τα περισσότερα μεταναστευτικά πουλιά που κινούνται με την ημέρα. Το ταξίδι επιλέγουν να το κάνουν το βράδυ, τα χελιδόνια επιλέγουν να πετάξουν τη μέρα. Σε κάθε περίπτωση μπορούν μέσα σε λίγες μέρες να διανύσουν μια μεγάλη απόσταση. Στη Μεσόγειο μπορούν μέσα σε μια μέρα ουσιαστικά να την περάσουν και να φτάσουν στα πρώτα σημεία των ακτών της Νότιας Ευρώπης. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουν το ταξίδι τους αφού εφοδιάζονται με τροφή στα πανδοχεία, ας πούμε, τα ενδιάμεσα. Γι' αυτό και όλες η Ελλάδα θεωρείται ένα πολύ σημαντικό πανδοχείο και για τα χελιδόνια και για όλα τα μεταναστευτικά πουλιά. Και πάλι καλά, έχουμε και πολλά έντομα. Πλούσιο πανδοχείο. Ας πούμε, δεν έχουμε, τελευταία μάλλον φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ίσως για κάποια. Δηλαδή αυτό το αεροπλακτόν, τα αιωρούμενα έντομα, γιατί σε αυτά στηρίζονται τα χελιδόνια, δεν κυνηγούν τροφή στο έδαφος ή ανάμεσα στα κλαδιά των δέντρων, όπως ένα σωρό άλλα είδη. Μάλλον παρουσιάζει κάποια μείωση, τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές. Γι' αυτό και υπάρχουν αναφορές, ειδικά για το σπιτοχελίδωνο ή λευκοχελίδωνο, για αρκετά δραστική μείωση
του πληθυσμού σε πολλά σημεία. Να σας πω ένα δικό μου βιωματικό παράδειγμα. Το χωριό μου είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη, στο βουνό του Χορτιάτη. Εκεί πέρα παραδοσιακά κάθε χρόνο είχαμε χελιδόνια, δηλαδή είχαμε τουλάχιστον 5-6 φωλιές. Φέτος δυστυχώς σε όσες επισκέψεις είχα στο χωριό μου δεν είχε κάνει κανένα. Είναι ένα δεδομένο που δυστυχώς έρχεται από πολλά σημεία της Ελλάδας αυτό. Αλλά δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι ίσως ένας λόγος. Μάλλον δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα. Είναι βέβαιο, για παράδειγμα, ότι στις πόλεις συναντούν δυσκολίες, μια και τα 4 από τα 5 είδη χελιδονιών της Ελλάδας χρειάζονται λάσπη για να φτιάξουν τη φωλιά τους. Το 5ο ουσιαστικά ανοίγει στοές μέσα στο κόμμα. Οπότε αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να συμβεί. Γι' αυτό και όλα η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία χρόνια τώρα πραγματοποιεί και αυτή την εκδήλωση για την κατασκευή χελιδονοφωλιών για όποιον θέλει να τα υποδεχθεί στο σπίτι του, γιατί εκτός του ότι δεν βρίσκουν λάσπη, πολύ συχνά βρίσκουν και αφιλόξενους οικοδεσπότες που γκρεμίζουν τις φωλιές. Διαλύουν τις φωλιές, τώρα αυτό είναι πολύ κρίμα. Νομίζω οι περισσότεροι ψάχνουμε να βρούμε μια φωλιά χελιδόνιου, την αναζητάμε. Δεν συμβαίνει πραγματικότητα με όλους, όμως. Ναι, αλλά στις πόλεις γιατί δυσκολεύονται πλέον τα χελιδόνια να κάνουν φωλιές, δεν μπορούν να βρουν τα υλικά? Στις πόλεις σίγουρα, όταν είναι ασφαλτοστρωμένα τα πάντα, είναι πολύ πιο δύσκολο να βρουν. Επίσης, είναι πολύ πιο επικίνδυνο να κατεβούν στα λιγοστά σημεία με χώμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές γάτες. Χωρίς να πούμε τίποτα για τις αγαπημένες μας γάτες, σίγουρα την ώρα που τα χελιδόνια που ζουν συνεχώς στον αέρα πρέπει να κατεβούν στο έδαφος, κάτι που δεν κάνουν γενικώς, είναι πολύ εκτεθειμένα. Και σίγουρα σε δυσκολεύονται να βρουν και τη λάσπη. Γι' αυτό κιόλας κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Μείωση φαίνεται να υπάρχει και στην Αφρική, που η εντατικοποίηση της γεωργίας είναι όλο και πιο έντονη τα τελευταία χρόνια. Δυσκολία υπάρχει και στο μεγάλο ταξίδι πάνω από την έρημο. Η έρημος θεωρείται ότι είναι ακόμη πιο αφιλόξενη τα τελευταία χρόνια, καθώς η ζώνη του Σαχέλ επεκτείνεται, η ερημοποίηση. Πώς όλα συνδέονται. Με ένα χελιδονάκι συνδέσαμε τώρα την Ευρώπη, τα προβλήματα που έχει η Αφρική και καταλήξαμε στην κλιματική αλλαγή. Όλα συνδέονται. Όλα συνδέονται, βέβαια. Βέβαια. Και αρκεί το ταπεινό χελιδονάκι να έρθει για να μας θυμίσει τα προβλήματα που έχουμε. Μπορούμε να ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο χελιδονάκι, Αλεξία, που μόλις ανέφερες, γιατί είναι πολύ, πολύ όμορφο το κελαϊδισμά τους και πάρα πολύ χαρακτηριστικό, νομίζω, ιδιαίτερα για όσους μπορούμε και τα ακούμε. Κύριε Ρατσούδη, σας βλέπω, προσπαθείτε να καταλάβετε τα τιτιβίσματα. Τι είδους σας πολιτική. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στις εικόνες υπάρχουν και κάποια άλλα είδη χελιδονιών, όχι ελληνικά. Σε κάθε περίπτωση φαινόταν ότι μάλλον ήταν σταυλοχελίδωνο αυτό που ήταν στην εικόνα. Υπάρχουν πολλά συγγενικά είδη. Το σταυλοχελίδωνο είναι και όλος αυτό που αναφέρεται στο ένιγμα. Μάλιστα. Με την ψαλιδωτή ουρά. Μαζί με το μυθοχελίδωνο. Αλλά... το μάθαμε και αυτό. Το ένιγμα αναφέρεται στο σταυλοχελίδωνο ουσιαστικά. Ωραία. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Λατζούδη. Ήταν πολύ ωραίο το ταξίδι που κάναμε μαζί σας, έτσι όπως μας περιγράψατε για τα χελιδόνια. Έχουμε και άλλες απορίες βέβαια για την κοινωνία των χελιδονιών, γιατί έτσι υπάρχουν πολλά πίσω από αυτό. Σας ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε για να μάθουμε περισσότερα για αυτά τα πολύ ωραία πουλιά. Καλό απόγευμα.